Τον πύργο τον Πανηλιακό με 3-1. Τζόρτζεβιτς επαναφέρει. Όχι, δεν ακολουθεί κανείς. Έχουμε την μπάλα στο χέρι και πέναλτι. Είναι χέρι του Πέρση Ολιβάρες. Το φως μου έδωσε στο... με χτύπησα το πρόσωπό μου και δεν είδα τη μπάλα. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς την μπάλα στα δίχτυα. Και στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης από τον Καραγκούνη, κεφαλιά, εκπληκτική επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Μπαλιά του κόβει ο Κοστούλας, αλλά εκεί που είναι ο Κουτσουρές που θα κάνει ένα μακρινό σουτ και ο Ελευθερόπουλος θα αναγκαστεί σε μια εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Ο Λιμπερόπουλος που θα κάνει τη σιρτή μπαλιά και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Λιβάρες δεν την προλαβαίνει την μπαλά. Ο Λιβάρες σε θέση έξω δεξιά. Συγκλίνει στο αριστερό του πόδι. Κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ και μια εξίσου εκπληκτική επέμβαση του Ελευθερόπουλου σε κόρνερ. Τζοβάνι το σουτ, την μπάλα. Out. Πάολο Σόουζα. Φίσας, δεν είναι offside shoot, με τα πόδια η κεφαλιά του Φίσα μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος. Κάνει και τη σέντρα shoot με τη μία του Λιμπερόπουλου. Καταπληκτικό γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Έχει χώρο ο Κόντης, ο οποίος θα αφήσει τον Τζοβάνι, αυτός κάνει τη σέντρα. Η μπάλα, corner. Θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αντάξιο των δύο ομάδων. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να κυνηγήσουμε να πάρουμε την πρόκριση μέσα στη Λεωφόρο. Και οπωσδήποτε δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα που παρουσιάσαμε σαν ομάδα. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος υπέστη θλάσεις στους προσαγωγούς και θα μείνει εκτός γηπέδων για περίπου ένα μήνα. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του σε ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος έκανε ο Απόλλωνας. Η ελαφρά ταξιαρχία άνοιξε με 3-1 μέσα στον πύργο τον Πανηλιακό. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Απόλλωνας άνοιξε το σκορ στο 38 λεπτό. Ο Μιχάλης Χατζής έβγαλε τη σέντρα, ο κύριος Γιαννάδακης είδε σπρόξιμο του Μητσιόπουλου στο Σκαρμούτσο και ο Παπαδημητρίου έκανε το 0-1. Στο 69 ο Μάντρα μπήκε στην περιοχή υπό την πίεση του Μίλα, έπεσε κάτω και ο ρέφερ έδειξε για δεύτερη φορά τη λευκή βούλα. Ο Μάντρα ανέλαβε την εκτέλεση και σοφάρισε σε 1-1. Ο Απόλλων βγήκε και πάλι στην επίθεση, ο Κοψαχίλης απέκρουσε το σούτ του Μπεκιάρη, αλλά στην επαναφορά ο Σκαρμούτσο σημείωσε το 1-2 στο 79. Οι παίκτες του Νίκου Γκουλή και πάλι στο προσκήνιο, ο Σκαρμούτσος δίνει στον Πέτκοβιτς και εκείνος δεν δυσκολεύεται να διαμορφώσει το τελικό 1-3 στις καθυστερήσεις.